Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να σας πω ότι έχετε χαιρετισμούς κιόλας από έναν πολύ καλό σας φίλο και φίλο μου, το Σίμωτο Σιμεωνίδη. Ο οποίος μου λέει ότι είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά είστε. Φίλος και συνεργάτης και πολύ καλός συνεργάτης. Είστε to the point πάντα. Και επειδή είστε ακριβείς λοιπόν σε αυτά τα οποία μας περιμένουμε να μας εξηγήσετε, αυτή η έκθεση και τα ευρήματά της σας ανησυχεί? Ναι, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μας ανησυχούν. Καταρχήν δεν είναι έρευνα, είναι η συνεχής. Έχουμε πει από πάρα πολλά χρόνια μαζεύουμε τα στατιστικά. Στατιστική απεικόνηση, ας πούμε. Μπράβο, κάθε μήνα και ανατρίμηνο και στην ουσία τα στοιχεία αυτά δεν είναι απλά στατιστικά, είναι τα πραγματικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς τα δίνουμε πολύ μεγάλη βάση. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να πούμε ότι με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχουν μειωθεί οι διανυκτερεύσεις σε τουρίστες και έχουν αυξηθεί οι διανυκτερεύσεις σε μετανάστες από, ναι, από την Ασία και την Αφρική. Αυτά λοιπόν είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης μελέτης της τελευταίας, που είναι από Ιανουάριο μέχρι Αύγουστο του 2019, και μας δείχνει χαρακτηριστικά νούμερα. Συνεπώς υπάρχει μία πτώση γενικά στα ξενοδοχεία, μικρή πτώση, η οποία όμως γίνεται μεγαλύτερη αν υπολογιστεί ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από διανυκτερεύσεις πολιτών από τις ασιατικές χώρες και τις αφρικάνικες, τέλος πάντων, είναι πολύ περισσότερες από την περσινή χρονιά. Συνεπώς, άρα το μικρό ποσοστό που λέμε είναι μεγαλύτερο της πτώσης. Και το ενισχυτικό είναι ότι και οι Έλληνες, κατά 4,5% περίπου, παρουσιάζουν πτώση, το στατιστικό των Ελλήνων, αλλά και ακόμα περισσότερο μα πάμε στις εθνικότητες κρίσιμες για τη Θεσσαλονίκη, εθνικότητες όπως είναι οι Κύπροι, όπως είναι οι Τούρκοι, όπως είναι οι Ρώσοι, έχουν πτώσεις και μεγάλες πτώσεις. Εξήγηση υπάρχει γι' αυτό? Εξήγηση υπάρχει, να σας πω την πιο μεγάλη, την κυριότερη. Η κυριότερη είναι ότι σταμάτησε γενικά η Ελλάδα να κάνει το πάρτι που έκανε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ανταγωνιστικές χώρες, Τουρκία, Μαρόκο, Βόρεια Αφρική, και ανταγωνιστικοί προορισμοί που μας παίρνουν ένα κομμάτι. Άρα σαν βασικότερος είναι αυτός. Αν πάμε μετά στην ανάλυση, η κάθε εθνικότητα έχει τη δική της, το δικό της story, τέλος πάντων. Ανεβαίνουν όμως οι Ισραηλοί, κύριε Πρόεδρε. Και εκεί, ναι, βεβαίως. Ανεβαίνουν οι Ισραηλοί με σοβαρό ποσοστό, συνεχίζουν. Και φαντάζομαι και τα επόμενα χρόνια, λόγω του Μουσείου Ολοκαυτώματος, θα υπάρχει, και όχι μόνο, γιατί εδώ υπάρχει και αγοραστικό ενδιαφέρον από τους Ισραηλινούς. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι Ισραηλοί, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να μας ανησυχεί πώς παραδοσιακοί οι επισκέπτες της πόλης, πώς μειώνονται με ποσοστά και με διψήφια ποσοστά. Πρέπει οπωσδήποτε να προβληματιστούμε. Ειδικά οι Κύπροι, βλέπω εδώ πέρα 15% πτώση. Είναι μεγάλο νούμερο. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός των Κυπρίων. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά το συγκεκριμένο. Πλέον δεν είναι οι παλιές εποχές που έπρεπε να κάνεις μια συγκεκριμένη πολιτική. Εδώ πρέπει να προσαρμόζεις την πολιτική σου από χρόνο σε χρόνο, να αναπροσαρμόζεις πλάνο, στρατηγικά πλάνα, από αυτά που η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη έχει χαίρο πλάνα και κάνει ταξίδια. Στρατηγικά πλάνα δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, σαν εκείνη την περίφημη διπλωματία των πόλεων που έκανε ο προηγούμενος Δήμος. Δυστυχώς, κοιτάξτε. Τέτοιο τουριστικό γραφείο δεν έχω δει. Όχι, εγώ μιλάω συγκεκριμένα, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, προσέξτε. Δεν μιλάω επιχειρήματα. Δεν μιλάω συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να σας πω και τι καλό μπορεί να είχε φέρει αυτό και τι άλλο που λέτε εσείς. Για πείτε μας, τι έφερε. Θα ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό. Έφερε αναγνωρισιμότητα στον τόπο εκεί που πήγαινε. Ναι. Μπορεί να μην γινόταν επαγγελματική η εργασία, δεν ήταν επαγγελματική σίγουρα, ήταν ερασιτεχνική. Αλλά έφερε όμως, έφερνε αναγνωρισιμότητα σε κάποιους τομείς. Από το τίποτε έκανε καλύτερο, σωστό λέω. Γιατί η Θεσσαλονίκη τουριστικά, κύριε Μαδρίτη? Μπορεί να μην το έκανε σωστά, αλλά από το τίποτε ήταν είναι κάτι καλύτερο. Η Θεσσαλονίκη όμως, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ προσπαθεί τουριστικά, είναι ακόμα στο τίποτα. Κατά ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Δηλαδή, οι ενέργειες που γίνονται είναι αποσπασματικές. Δεν είναι συνολικά δηλαδή η πόλη. Κοιτάξτε, μα τα λέει και ο κύριος Πεζίκοπουλος που μας τα είπε. Δεν τα λέει μόνο. Το έχουμε εντοπίσει, έχει κουράσει. Έχουμε γίνει και εμείς γραφικοί με το να το λέμε συνέχεια.
είναι απόφαση των πολιτικών αρχόντων, τέλος πάντων, της πόλης, που οι οποίοι έχουν τον λόγο στον οργανισμό και διαχειρίζονται ένα σοβαρό ποσό που θα μπορούσε να πηγαίνει το σοβαρό αυτό ποσό και να δουλέψει επαγγελματικά η Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτό που λέμε, ότι χρησιμοποιούνται τα χρήματα της Θεσσαλονίκης για προβολή, χρησιμοποιούνται για πολιτική προβολή και όχι για την προβολή της. Αλλά έχουμε γίνει γραφική, το έχουμε πει 200 φορές. Αν δεν θέλουν και είναι τόσο πια χρήσιμα αυτά τα χρήματα για την πολιτική σκηνή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στο κάτω-κάτω οι ίδιοι δίνουν τα μεγαλύτερα ποσά. Εμείς έχουμε σταματήσει να τα δίνουμε και περιμένουμε να ξαναδώσουμε χρήματα όταν πραγματικά η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να δουλεύει. Δείτε κάτι να γίνεται στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Εννοείται. Μα να σας πω και κάτι. Υπάρχει θέμα. Πώς θα παίρνουμε τα χρήματα των ξενοδόχων και τα δίνουμε όταν εκ των προτέρων ξέρουμε από την τελευταία δεκαετία ότι αυτά τα χρήματα δεν πάνε για τη Θεσσαλονίκη και πάνε για πολιτική προβολή. Δεν υπάρχουν. Έχει το θέμα πλέον, σας λέω, έχουμε γίνει γραφική, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, έχει φτάσει στον Πρωθυπουργό, έχει φτάσει στον Υπουργό Τουρισμού, έχει παρέμβει ο Υπουργός Τουρισμού. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν οι άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης τι θέλουν να κάνουν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, βλέπω από απλές βόλτες στην πόλη ότι υπάρχει μια αύξηση στον αριθμό των νέων μικρών έστω μπουτίκ ξενοδοχείων ή όχι. Νέες ξενοδοχειακές μονάδες γίνονται δηλαδή στην πόλη. Υπάρχουν μικρές. Έτσι πως το είπατε, υπάρχουν μικρές, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Όχι, μικρές μόνο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει αγοριστικό ενδιαφέρον για ξενοδοχεία. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι βλέπουν. Έτσι. Αυτό. Κάτι βλέπουν. Κάποιοι κάτι βλέπουν. Να σας πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο το τι βλέπουν. Ένας προορισμός των οποίων θα τελειώσουν κάποια στιγμή οι υποδομές τους, σίγουρα θα πάει ένα ποσοστό πιο πάνω από εκεί που είναι τώρα. Στο τίποτα. Όταν θα τελειώσουν λοιπόν και αεροδρόμια και λιμάνι και μετρό και αποκατασταθεί η ιστορία με τις συγκοινωνίες, είναι φυσικό ο προορισμός να γίνει πολύ πιο ελκυστικός στον επισκέπτη που θα έρχεται στο αεροδρόμιο, θα παίρνει το μετρό, θα κατεβαίνει σε 20 λεπτά στο κέντρο της πόλης, άρα θα μπορεί να είναι ένας πολύ καλός προορισμός για weekend. Από εκεί και πέρα και για άλλες, πάντοτε είπαμε ότι αυτές οι υποδομές πάντοτε βοηθούν τον επισκέπτη. Συνεπώς βλέπουν μπροστά τους ότι θα υπάρχει κίνηση, θα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση σίγουρα στο λιμάνι με την εμπορικά σίγουρα θα ανέβει η ανάπτυξή του. Οπότε αν όλα αυτά τα τοποθετήσεις, είναι φυσιολογικό κάποιος να βλέπει θετικά πράγματα την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι ότι να μην έρθουν τα θετικά πράγματα μόνοι τους, να βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Εσείς πώς ονοματίζετε τη Θεσσαλονίκη, μια κανονική πόλη, τουριστική πόλη? Στα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να είναι και λειτουργική, αλλά και το προϊόν να είναι brand name, δηλαδή να έχουμε κόσμο ο οποίος θα έρχεται για υψηλής ποιότητας τουρισμό, όχι κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχουμε προς το παρόν. Αυτό το συγκεκριμένο θέλει στόχευση επαγγελματική. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ θέλω να λέω, παρότι είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη θέση, στο ξενοδοχείο μέσα λέω, ούτε και εγώ θέλω να δίνω. Αυτές τις νόμιες θέλουν να τις δίνουν επαγγελματίες του μάρκετινγκ και άνθρωποι που ξέρουν τη σύγχρονη αγορά, ούτε καν δηλαδή αν έχεις γνώσεις πάνω στο μάρκετινγκ και οτιδήποτε, σήμερα πώς κινείται. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεις τα target group, να στοχεύσεις, να δώσεις συγκεκριμένα χρήματα και να μπορέσεις να φέρεις αναγνωρισιμότητα μεγαλύτερα στους συγκεκριμένους προορισμούς. Πρέπει να πας σε προορισμούς καταρχήν που να υπάρχουν πτήσεις. Άμα είναι να πάμε σε προορισμό που δεν υπάρχει πτήση, ό,τι και να κάνουμε, την καλύτερη δουλειά να κάνουμε, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται επαγγελματικά. Και στην πόλη μας αυτό λείπει. Η Fraport έχει μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το τομέα, γιατί πολύ απλά θέλει οι πτήσεις που βάζει να έχουν αποτέλεσμα, να είναι κερδοφόρες. Άρα από εκεί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια όταν θα μπουν οι νέες πτήσεις. Η Turkish Airlines, όταν είχε έρθει, ας πούμε, σηματοδότησε μια αύξηση του αριθμού των Τούρκων τουριστών στην πόλη. Αυτό είναι γεγονός. Βοήθησε δηλαδή η γραμμή Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο Τούρκους, αλλά και από άλλες εθνικότητες που φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και έρχονται έπειτα και την χρησιμοποιούν ως hub για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στην έρευνα, στην στατιστική αυτή απεικόνηση, πως υπάρχει αύξηση του αριθμού των προσφύγων, μεταναστών που μένουν στα ξενοδοχεία σας. Αυτό τώρα βοηθάει στην πραγματικότητα τα ξενοδοχεία ή όχι, πιστεύετε? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ από την ποιότητα του κόσμου που φτάνει, τα δωμάτια, πώς τα παραδίδουν. Τώρα αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Μιλάω στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Ναι. Όταν μιλάμε ότι τώρα για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες τα ξενοδοχεία
βάζουν μέσα, προσπαθούν να δώσουν πλήνες για πόσο διάστημα τέλος πάντων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Δίνουν όμως τον αγκαίο οξυγόνο. Μπορεί να δίνουν οξυγόνο, σαφέστατα, σαφέστατα. Μα κοιτάμε και το. Είμαστε ξενοδόχοι, δεν κοιτάζουμε μόνο τι θα βάλουμε στη ζέμη. Κοιτάζουμε και το ανθρωπιστικό, κοιτάζουμε και το κοινωνικό. Αλλά σίγουρα για το προϊόν είναι υποβάθμιση. Όπως και να το κάνουμε. Να λέμε δηλαδή όχι, ότι δεν είναι. Είναι. Όχι, για να τα πούμε αυτό ακριβώς, για να τα ακούσουν οι κρατές. Μα σκεφτείτε αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε, ότι να συνεχιστεί. Και να αρχίσει να βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών στα ξενοδοχεία της. Νομίζω ότι θα είναι ελκυστικός προορισμός ακόμα και για τους Έλληνες. Οι Έλληνες, γιατί με βάση αυτή την στατιστική απεικόνηση έχουν μειωθεί? Έχουμε μια εξήγηση γι' αυτό? Όχι. Δεν υπάρχει εξήγηση. Όσον αφορά τους Έλληνες, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Εντάξει, αυτό που λέμε τώρα για τις εκλογές, ότι επηρεάζουν πάντοτε τις εκλογές ένα συγκεκριμένο, ένα μήνα πριν, ας πούμε, ότι επηρεάζει το Έλληνες και δεν ταξιδεύει. Δεν, αυτό είναι το γεγονός, το ξέρουμε στατιστικά. Αλλά όχι, δεν έχουμε εντοπίσει. Ίσως η κρίση, ίσως η κρίση, και αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρω εγώ τι να πω, τα οικονομικά. Η κρίση είναι παρατεταμένη, το ξέρουμε εδώ και 6, 7, 8 χρόνια. 9 που επηρεάζεται η εκτελέσεις των Ελλήνων. Απλώς δεν βλέπουμε τον λόγο που, γιατί φέτος σε σχέση με πέρσι να πέσουν τόσο πολύ τις τάξεις, στην τάξη ως 4,5%. Μάλιστα, ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει πολλά και πολύ ποιοτικά ξενοδοχεία. Μακάρι όμως να μπορέσει να αποκτήσει και άλλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Μακάρι, γιατί πρέπει κάποτε να εξελιχθεί αυτή. Γιατί όταν λέμε η πρωτεύουσα της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής και όλα αυτά τα οποία νομίζω περισσότερο έχουν προσανατολιστικό χαρακτήρα, συνέχεια μας κοιμίζουν αυτές οι ταμπέλες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας έχουν κοιμήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε καθίσει πάνω σε αυτές τις δάφνες, οι οποίες τελικά είναι πικροδάφνες. Αυτό το δείχνει, θα σας πω, μόνο η ιστορία των υποδομών της Θεσσαλονίκης φτάνει για να. Μα κύριε Μανδρίνο, σκεφτείτε το εξής. Είστε ένας επιχειρηματίας. Μόνο η ιστορία. Ιστορία γενικά των υποδομών. Σκεφτείτε το πιο απλό. Για να πάτε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θέλετε μία ώρα. Ενώ κανονικά, αν είχατε το μετρό, θα μπαίνατε στο μετρό, θα σας πήγαινε στο αεροδρόμιο. Εσείς σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε, το μετρό θα φτάσει στη Μίκρα και δεν έχει γίνει ακόμα καμία ενέργεια και το αεροδρόμιο θα τελειώσει σε ένα χρόνο και θα δοθούν οι νέες πτήσεις στην κυκλοφορία. Συνεπώς θα έρχεται περισσότερος κόσμος και σήμερα που μιλάμε, η ζεύξη Μίκρας με το αεροδρόμιο, ακόμα υπάρχουν κάποιες μελέτες πάνω στα χαρτιά, αλλά τίποτα δεν έχει δρομολογηθεί. Συνεπώς θα έρχονται οι νέες πτήσεις με πολύ περισσότερο κόσμο. Και θα περνάνε όλο το μαρτύριο που χρειάζεται για να φτάσουν στο Είμαστε κέντρο. Μια φιλόξενη πόλη, κύριε Μανδρίνο. Εγώ ξέρω ότι στη γειτονιά είμαστε, την ίδια, το ξενοδοχείο σας το υπέροχο. Για να πάω από τη Βαλαωρή του χτες στη Βενιζέλου, έκανα 3/4. Γιατί είναι κλειστή η Βενιζέλου. Κάνει να ζητήσω νέα, η επόμενη άνοδο είναι η Αγία Σοφία. Και αν πα και από γύρω-γύρω. Λοιπόν, τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, τη 2019. Λοιπόν, δεν σχολιάζω παραπέρα. Μα τι αλήθεια τι αυτή είναι, κύριε Μανδρίνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και τη χαρά που μας δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.